Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σήμερα θα φάμε snacks από την Ιαπωνία, αλλά με αδιάκριτες ερωτήσεις στην Πάμερη και στην Κάσια. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να κάνω ξεκάθαρα μία ερώτηση σε σένα. Βασικά δύο. Αχ, ξέρω ποια είναι η ερώτηση. Δύο ερωτήσεις. Νομίζω ότι. Ναι, κατά βάθος, άρεσε βόση. Ποτέ. Ποτέ. Και για κανένα λόγο, αλλά... Μου άρεσε η φάση και πολύ πλάκα. Γέλασα πάρα πολύ. Γέλασες. Γέλασα. Δεν σ' άρεσε έτσι κρυφά στον ύπνο σου κάτι. Στον ύπνο μερικά πάλι καλά δεν τον είδα, θα είναι φιάλτης. Ωραία. Και άλλη ερώτηση είναι. Έχεις κάνει ποτέ κάτι ή, αν δεν έχεις κάνει, θα έκανες κάτι με τη Μαρσό? Τη Μαρσό την αγαπάω. Από αυτή την ερώτηση μου ήρθε, δεν την περίμενα καθόλου. Την αγαπώ τη Μαρσό, την αγαπώ. Δεν ξέρω αν θα κάναμε ποτέ κάτι, γιατί είμαστε πολύ στο φιλικό. Ναι. Αλλά είναι κουκλάρα, είναι πανέμορφη. Άρα έμπαινες. Ωραία, πάμε στην επόμενη. Τι πήραμε να απάντησε. Έλεα. Έχουμε εδώ snacks από Ιαπωνία. Θα ξεκινάμε με όποιο θέλετε βασικά. Από εδώ θα λέμε ότι είναι τα καλά και τα νόστιμα. Από εκεί θα λέμε ότι είναι για το Μπέοντάι και παντίο. Ποιο θα παίρνει τα μέτρια που τα βάζουμε. Θα τα φάμε, ξέρω εγώ. Θα τα αφήνουμε εδώ, στη μέση. Ωραία. Για να φάσω όμως αυτό, πρέπει να σας κάνω την πρώτη αδιάκριτη ερώτηση. Τι, έτσι θα σου το δώσω? Ωραία, ναι. Θα σου το δώσω. Θέλω να μου πείτε αν έχετε κάνει ποτέ κάτι παράνομο. Ναι. Τι? Δεν ρώτησες, τι ήταν. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Κι εγώ, ναι. Α, έχεις κάνει κι εσύ. Εντάξει, εγώ θα πω, έχω κάψει πάρα πολλά κόκκινα. Αλλά προσέχω, δηλαδή δεν περνάει κανένα. Δεν θέτω κανένα σε κίνδυνο. Με τη μηχανή τα περνάω λίγο. Κράνο. Πάντα. Εντάξει. Εσύ δεν μας πεις. Ποτέ κράνο. Λυπάμαι το κράνο, θα το λερώσω με μέικα. Α, όντως το κράνο μου είναι μέσα μπέζολ. Ναι. Ας φάμε. Τι ωραία, καλή όρεξη. Αυτό τώρα είναι KitKat με γεύση τσάι. Ή τσάι μέντα, δεν ξέρω, έχει κάτι φύλλα πάνω. Πρέπει να είναι φύλλα, τσάι, μέντα, κάτι. Θεωρείς ότι εγώ μπορώ να το ανοίξω αυτά τα πράγματα. Α, ναι ρε φίλε. Μπράβο. Τώρα δεν θα το φάω έτσι. Είναι περίεργο. Δεν τρως έτσι το KitKat. Δεν μ' αρέσει. Μου είναι αδιάφορο. Εντάξει. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη γεύση. Ναι, μου θυμίζει KitKat απλά... Λιγμένη. Mid θα έλεγα εγώ. Μου το ωραίο το άσχημο, mid. Όχι ρε φίλε, εγώ δεν το ξανά παίρνω. Ναι, γιατί το βρίσκει πολύ συχνά. Ρε φίλε, άμα το έχεις πίτσο και θέλεις κάτι γλυκό, δεν θα το έτρωγες. Ναι, εντάξει, στην ανάγκη, ρε φίλε, θα το έτρωγες. Στην ανάγκη πάνω. Άμα δεν είχαμε κάτι άλλο να φάμε. Ναι, αυτό. Ωραία, μύτη. Ωραία, τα μύτη θα τα αφήνουμε πάνω στο τραπέζι. Επόμενη αδιάκριτη ερώτηση. Το body count σας. Τρώμε! Δεν απαντάω εγώ. Δεν θέλει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Έχει κάποια σημασία. Αυτό φαίνεται βάσιμο. Ναι, και εγώ αυτό θα ιδιάσω νομίζω. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό. Από τα threads. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Νομίζω ξέρετε τι θα θυμίζει. Oh my god. Γλυκούλη. Πετάς πόντες εσύ, ε. Σ' αρέσει. Αφού σου λέγε γέλιο, πάρα πολύ γέλιο. Αχίου, συγχαίρομαι τα μαρσμελό. Εγώ δεν τρώω μαρσμελούς καθόλου. Ωραία. Όχι, καλό είναι. Εσύ από εδώ πας εδώ, τι γίνεται. Okay. Ναι, καλό είναι. Το περίμενα πάρα πολύ χάλια για κάποιον. Όχι, ωραία, το βάζω από εδώ, παραγωγή να δοκιμάσει να μαθαίνει. Όντως, είναι κομπλέ, είναι κομπλέ. Περνάει. Αυτό περνάει. Περνάει το πάσο. Όχι, είναι ωραίο, ωραίο. Α, τώρα σ' άρεσε. Ναι. Σε τι ηλικία ήταν η πρώτη σας φορά? 17. 18. Τι είναι αυτό? Φασόλια. Φασολάκια. Φασολάκια είναι αυτά. Αμυρό. Okay. Είναι wasabi γαμό. Όχι ρε φίλε! Έχει νερό. Φέρε νερό, φέρε νερό, φέρε νερό. Φέρε νερό, δεν μπορώ να τα καυτερά. Εγώ το βάζω mid και αυτό, δεν το βάζω κακό. Ναι, όχι, εντάξει. Ναι, όχι, όχι, είναι κακό, κάτι ρε, με τη ηλικία κιόλα. Ρε στην αρχή σε έκαψε μόνο. Πότε δώσατε το πρώτο σας φιλί? Στο πιαγωγείο. Στο πιαγωγείο. Ναι. Όχι, εγώ 14 ήμουν. Δευτέρα γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου. Γιατί ήσουν τόσο μικρή και τόσο φιλάκι? Δεν ξέρω, γιατί κομμένιζα μικρή. Δέκτρια. Θέλετε να δοκιμάσουμε πατατάκια? Πάμε. Αυτό. Ναι. Τι είναι ρίγανη? Δεν μυρίζει. Τίποτα. Και ανησυχώ. Ήου, γιατί είναι τόσο. Τι είναι, πράσινα? Είναι μαύρα. Ρίγανη. Σαν ρίγανη, ναι. Αλλά άνοστο. Άνοστο, πολύ. Δεν μ' αρέσει. Ναι, ότι μένω μ' αρέσει. Σαν καμένο είναι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι. Δεν τρώγονται εκεί. Από εκεί. Όχι, από εκεί και εγώ. Στα άσχημα. Στα άσχημα. Και είσαι υπερβολική. Πώς διαχειρίζεστε τα hate σχόλια? Τα γράφουμε στα αρχίδια μας. Κυρίως, αλλά κάποιες φορές έχω. Κάποια είναι πετυχημένα και γελάω. Κάποια είναι καλά, δηλαδή γελάω κι εγώ. Αλλά κάποια, θέλω να απαντήσω, ρε φίλε, γιατί είναι τόσο άτοπα και τόσο χολή. Και λες για ποιο λόγο. Δεν απαντάω. Ναι, δεν απαντάω για να του την πω. Απαντάω και καβλαντάω. Ατύπου. Αλλά... Όχι, εγώ δεν απαντάω καν. Δεν ασχολούμαι όντως. Ναι, ζαχαρωτό είναι, όλη η ζάχαρη έχει πέσει πάνω. Τι μου βάζεις τώρα, τράβα το. Τράβα. Αχ, ωραίο είναι. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τρως όντως μήλο. Το νιώθεις το μήλο. Εγώ δεν τρελαίνω με ζαχαρωτά γενικά. Ναι, ούτε εγώ. Αλλά το μήλο είναι ωραίο. Καλό, καλό, εντάξει. Ποιο τρελή σκηνή ζηλοτυπίας που έχετε κάνει?
Δεν ζηλεύω. Τι. Δεν έχω κάνει ποτέ σκηνικό ζυγείο. Δεν ζηλεύει. Α. Ναι, ούτε εγώ. Για πες. Όχι, ρε, εγώ ανοίγω κινητό. Έχω ανοίξει, δεν ανοίγω πλέον. Είχα ανοίξει κινητό και είχα βρει κιόλας. Μόλις τόφτησε. Κάτω από την πολυκατοικία. Να περνάει κανένα βασιστικό, θα το πάει πρέπει να μίλω. Όχι, έχω ανοίξει κινητό και είχα βρει κιόλας, οπότε καλά θα κάνω. Ναι, είναι όσο ψάχνεις βρίσκεις. Όχι, γιατί πλέον δεν ψάχνω. Γενικά, ναι, εγώ μπορεί να μην μου απαντήσει, ξέρω εγώ, 5 λεπτά και να λέω γιατί δεν μου απαντάς. Ενώ εγώ μπορώ να γράφω μισή ώρα. Είμαι τέτοιο άνθρωπο. Α, είσαι λίγο τόξικα, Λίγο. Και με το πόσι έτσι θα σου μάθω. Σίγουρα με το φεμινιστή. Θα μου χειρότερη. Άρα πάμε αυτό. Αποφάσισε. Αυτό θέλω. Έχει αλλάξει τρία. Πάμε αυτό. Σακικάκι φαίνεται. Ναι, και εγώ έτσι έχω καταλάβει ότι είναι κάτι σακικάκι. Ήψο, δεν ξέρω. Ψωμί. Ναι, κούκι είναι. Αλλά δεν μου φαίνεται ότι είναι ωραίο. Λοιπόν, θα το φάμε σαν μπέργκερ. Καλή όρεξη. Το έχουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι πράσινο μέσα, ρε μαλάκα. Το ψωμί είναι καλό, αλλά... Ποιο ψωμί, ρε παιδιά. Το πάμε σαν είναι άνοστο. That's crazy. Πάρ' τις δόσεις. Δεν ξέρω, μέτριο. Γλυκό είναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό, δεν μπορώ να πω ότι είναι και καλό. Ναι, λίγο ξέρω. Θα το ξανάτρωγα, άμα ήθελα κάτι. Τόφτισε. Έλα, δώσ' το. Ρίχτω. Έλα, πάλι. Είναι και για φτύσιμο. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε. Πολλά γλυκά είναι. Αν έχετε κάνει κάτι για τα λεφτά, χωρίς να σας άρεσε αυτό που έπρεπε να κάνετε. Ναι. Θα μας πεις και τι. Ένα τραγούδι. Ένα... Δεν ακουγότανε καν και απλά επειδή ήταν καλά τα λεφτά το έκανε. Καλά με κάποιοι ήχοι είναι. Ναι. Για πείτε. Και μετά παραπονιούνται γιατί δεν βγαίνουν for you. Εγώ δεν έχω θέμα. Με τα προϊόντα που έχω δείξει, ας πούμε, είμαι okay. Σαν προϊόντα. Ναι, απλά προϊόντα. Δεν ήμουν πολύ κομπλέ με το πώς το ζήταγε η εταιρεία να το κάνω. Mm-hmm. Αυτό με έχει ενοχλήσει. Δεν θέλω πολύ καθοδήγηση. Άρα... Όταν ζητάς ένα creator, θες να το κάνει ο creator όπως το κάνει. Συμφωνώ πάρα πολύ. Όχι να του πεις εσύ κάνει κάτι άλλο που δεν είναι στο πεδίο σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άρα δηλαδή μέχρι στιγμής αυτό που δεν σας άρεσε ήταν ο ήχος του TikTok. Ναι, εμένα τραγούδια κυρίως. Τραγούδια. Σε προϊόντα απλά λέω όχι, ξέρω εγώ, δεν έχουμε δουλειά. Είναι ψάρι. Αυτό πάμε. Ψαράκι! Η φασόλια, δεν ξέρω τι κράτα θα είναι. Η φασόλια, τι κόβω. Το φασόλι, πού αυτά εδώ όλα, παιδιά, τι είναι. Α, δεν έχει άδικο, αλλά δεν νομίζω να έχει κάποια. Θα μάθουμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ναι, έλατε. Α, σαν χαριδάκια είναι. Άνοστο. Πολύ άνοστο. Σαν να τρώω αφρολέξ. Γιατί, ναι, δεν έχει γεύση. Αλλά... Δεν είναι και ωραίο, δηλαδή. Βάζει μια γλυκίλα, δηλαδή. Ναι, γλυκίλα, έχει πολύ γλυκή επίγευση, ας πούμε. Στα χάλια εγώ το βάζω. Κι εγώ στα κακά το βάζω, ούτε μη δεν πάει. Θέλω τώρα να μου πείτε, αν έχετε υπάρξει ποτέ τρίτο άτομο. Α, εγώ χωρίς να το ξέρω, ναι, έχω υπάρξει. Εγώ όχι. Έχω υπάρξει, μίλαγα με ένα παιδί, τώρα είμαστε και φίλοι με αυτό το παιδί, να το χαιρετήσω ωριακά. Και είχε κοπέλα μετά από ένα μήνα το έμαθα, δεν είχαμε κάνει ποτέ κάτι βέβαια, αλλά μιλάγαμε τύπου κάθε βράδυ βιντεοκλήση και σε τέλο και μαλακίες. Ναι, ναι, όχι να τέλος, κάνετε μου... κάτι με κάποιον, κάποια ο οποίος, η οποία είχε σχέση και το ξέρατε και κάνατε κάτι. Όχι, έχω όχι, το ξέρουμε και όλες το κάνουμε. Ωραία. Α, όχι, ψέματα. Θυμήθηκε, δεν δρώμα ακόμα. Πες το. Μου είχε πει ότι χωρίζει. Την ίδια μέρα ξέρω ότι θα χωρίσω και αυτά και εγώ έκανα κάτι ενώ δεν χώρισε μετά. Μου είχε τύχει. Τι μαλάκες εσύ το ίδιο. Ναι, όλα τα ίδια κάνανε. Του στο φίλο μου. Με ύψιλον και ένα λάμδα. Τώρα θεωρείτε ότι εγώ θα πρέπει να είχα στείλει μετά στην κοπέλα αυτή να τη το πω. Θα μπορούσα να είχα ανάψει τεράστια φωτιά. Σε μένα, τα είχε 3 χρόνια μαζί τη. Είχαμε κάνει κάτι και μου είχε πει ότι είχε χωρίσει. Τότε τα είχαν ξαναβρει. Όχι, τα είχαν ξαναβρει, δεν είχαν χωρίσει ποτέ. Απλά με είχε πείσει ότι είχαν χωρίσει για να κάνουμε κάτι. Και μετά την επόμενη μέρα, αφού κάναμε κάτι, έσκασε με αυτήν μπροστά μου. Ωραίο. Και την επόμενη χρονιά μου απέδειξε μέσα από μηνύματα τα οποία τα είχαν κάνει φτιαχτά. Ναι. Ότι έχουν χωρίσει και ξανά έκανα μαζί τη και έκανα πάλι το ίδιο λάθος. Ωραίο. Καλό. Τραβάει αυτό ακόμα αυτή η βαλίτσα. Και τραβάει ακόμα αυτή η βαλίτσα. Χάσια. Έχουν χωρίσει. Κάτσε τώρα. Να τη πετάξω. Έχουν χωρίσει τώρα. Όντως! Τρίτη φορά μου δείχνει μηνύματα. 9,5 χρόνια μετά ακόμα. Τι είναι αυτό το μπισκοτάκι, μάλλον. Για τον καφέ. Έχει κρέμα μέσα, κάτι σαν βανίλια, θεωρώ. Σπάστο. Okay. Γιατί είναι όλα άνοστα. Εντάξει, για τον καφέ φαντάσου να σου φέρνω στην καφετέρια με το καφεδάκι. Μια χαρά γλυκούλη είναι. Τα ακούω. Αμπρικό το κανέλα. Εντάξει, ωραίο είναι. Βουτύρι. Δεν μ' αρέσει, εντάξει, ωραίο είναι. Όχι, βουτύρι. Είναι ζώδιο, ζυγός είσαι. Τι σκατά είσαι. Ζωρκίνος είμαι. Ο Χριστός είπα να αποφάσισε με τα φαγητά, να ξέρεις. Δεν μ' αρέσει, ωραίο είναι. Ξέρεις πόσες φορές είχα αλλάξει τη βαθμολογία της στο μοντάζ. Από 3 πηγαίναμε στο 8. Όταν το δαγκώνω, λέω χάλια είναι. Και μετά μου έρχεται μια γεύση που λέω ωραίο είναι, ξέρω. Ήταν άποδο. Εντάξει, εγώ στη μέση θα το έβαζα. Ούτε καλό ούτε κακό. Στη μέση. Ναι,
Ε, ας το διάολο. Θέλω να μου πείτε πόσα λεφτά βγάζετε από το TikTok. Πάμε να πάμε τώρα. Δεν θα ήθελα. Ναι, ούτε εγώ ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι κάτι. Τι είναι η εφορία, είναι να ξέρουν πόσα λεφτά βγάζουμε. Χέσε με. Να μην σας νοιάζει, δεν πρόκειται. Άντε, άνοιξε το. Δεν θα μ' αρέσει αυτό. Πηγή της ελιάς που λέγαμε πριν, μια χαρά. Μαύρο. Σε κουραβάκι. Πάλι τα threads μου ήρθαν εμένα. Με έχουν στοιχειώσει. Είναι κακάο, φούλ γι' αυτό. Είναι απέσιο. Σε λίγο θα πει μου αρέσει. Όχι, είναι απέσιο. Ρε, είναι τέλειο, τι καλύτερο να πάω. Να το φτύσω. Δεν μ' αρέσει. Εμένα μου περνάει οκ. Μου περνάει διάφορο βασικά. Εγώ το χάλα είναι. Βασικά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει. Είναι μέσα τραγανούλι. Τραγανούλι. Ψάριζο μποφρέτα έχει μέσα δουλειά. Ναι. Μέτριο, μέτριο. Απλά είναι λίγο πιπερό, λόγω κακάο. Η πλειοψηφία κερδίζει, οπότε μέτριο. Άντε, βάλτε το μέτριο. Έτσι, back to back θα φάμε και αυτό. Πάλι πισκότο καφέ είναι αυτό που λέει. Ναι. Είμαστε σε καφετέρια της Ιαπωνίας. Αχ, αυτό φαίνεται ωραίο, φίλε, εντάξει. Τι γεύση είναι αυτή που έχει. Γλυκοπατάτα είναι. Να το. Μπορεί να πέσει. Γλυκοπατάτα. Νερό έχω παλό. Α, τρίχε. Το ήπιαμε. Έχει. Θέλω να μου... Θέλω να μου πείτε τη μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας που έχετε κάνει κάτι με κάποιον. 10 χρόνια. Θα ήθελα να μου στο Τέξας. Σφάζουν το σκυλί. 16-17 ήταν αυτός 26-27. Και εσύ. Εγώ ξέρω. 18 χρόνια. Πόσο? 18. 18 χρόνια ακούω. Εντάξει, λίγο 18. Ήμουν εγώ 20. Ενήλικη. Ενήλικη. Εντάξει, ήταν λίγο 38 χρόνια. Δεν του φαίνεται. Ήταν λίγο 38 χρόνια. Δεν του φαίνονταν. Παιδιά, δεν ήταν. Ακούγεται μαλάκα, είχα βρει χορηγό. Καμία σχέση. Άρα. Αλήθεια, καμία σχέση. Άρα, η Πάμερ προτιμάει χορηγού. Το thumbnail. Χριστέ μου. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, τι είπε. Αλμυρό είναι μάλλον από την πλευρά. Texas Core, ναι. Τώρα αυτό που έχει απ' έξω σάλτσα ντομάτα, τι είναι. Θα δούμε, άνοιξε. Όχι, εντάξει, μου θυμίζει κέτσαπ. Πατατάκι. Όντως. Ναι. Φιλιά, έτσι μυρίζει, σαν τα ράφη. Αχ, όντως. Βαρετό. Μυρίζει έντονα κέτσαπ και το τόνο είναι άνοστο. Μέτριο το έχω. Ναι, και εγώ μέτριο. Δαγκώνονται άστο, στο τέλος μου αφήνει μια γεύση από τα βαριδάκια, τα, ναι, τα καλά... τυριού, ξέρω. Ναι, eat corn, ρε παιδί μου, αυτό που λέει τα Έχει μείνει αυτό. Αφά και την αηδία. Το οποίο αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να το φάμε. Γιατί νομίζω είναι παγωτό. Παγωτό. Όχι, δεν παίζει να είναι παγωτό. Όχι, δεν ξέρω. Παίζει να είναι κάτι που μπαίνει σε ποτό. Ναι, πρέπει να το κατασκευάσουμε αυτό τώρα. Θέλω να μου πείτε, για να πάμε στα δύο τελευταία, πότε ήταν η τελευταία φορά που συνενευρηθήκατε ερωτικά. Το πιάσαμε, νομίζω. Εγώ το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο. Και είναι Δεκέμβριο. Όχι, και είναι Δεκέμβριο. Τον Αύγουστο. Μάλιστα. Μπράβο, εντάξει, μάθατε τώρα. Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε αυτό. Ή θέλετε να πάμε σε αυτό. Αυτό και τέλος το ποτό. Το Δεκαβίτα. Δεκαβίτα. Πολλά βελάκια πλέον. Δεκαβλίτα. Α, έχει λήξει αυτό, ωραία. Όχι, δεν έχει πλάκα, πλάκα, πλάκα. Εγώ πλέον δεν το πιστεύω. Έχετε φέλιγμένα εδώ. Όχι. Όχι, απλά τρολάρι συνέχεια. Ου, ενδιαφέρον. Και τι έχουν βάλει κόλλα, λες, και κλείνουνε... Πάλι καλά. Τι σου θυμίζει αυτό. Μύρισε το. Να σε μυρίσει, θέλει. Μου κλεισμένο καλαμάρι. Θέλει παλαμάρι. Δεν κόβεται. Δεν κόβεται. Εντάξει, γιατί κάνει κούρε, ρε μαλάκα. Δάγκωσέ το. Δάγκωσέ το. Αγαμίζω. Τσίχλα είναι. Θα μου φύγουν τα δόντια. Πράσινο μήλο. Μόνο πράσινο μήλο δεν είναι. Μαλάκα, πόσο τοξικό, πόσο τοξική για αυτό. Ήου. Σαν σαπούνι μου. Σαπουνίλα. Δεν μπορώ να το φάω. Δεν έχουμε άλλο νερό. Μια χαρά. Μια χαρά. Από ό,τι καταλάβατε πήγε στα άσχημα. Δεκαβλίτα. Είναι και ζεστό. Μυρίζει τσιχλόφσκα. Μυρίζει, ναι, σαν ενεργειακό ποτό. Είναι πικρό στο τέλο. Είναι αδιάφορο τέρμα. Θα το πίνα. Ένα χελάκι είναι. Ναι, θα το πίνα. Τύπου κακό χέλ. Εμένα ναι, λεμόνι. Λεμονάδα. Ένα πολύ κακό χέλ. Λεμονάδα με ζεστή, α πούμε. Λεμονάδα με ζεστή. Λεμονάδα με ζεστή. Τι είπε ο άνθρωπος. Μαθρακικόπηγα. Μπράβο του. Μπράβο του. Εντάξει, μέτριο, μέτριο, μίντζι, νομίζω.
Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδάκια. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, κάντε subscribe, κάντε σχόλιο. Follow την Μπάμερη, follow την Κάσια, follow εμένα. Πότε θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια πολλά, γεια σας.